Από το 2011 είμαι επιστοποιημένος ξεναγός, τελείωσα τη σχολή της Κρήτης, την παλιά σχολή Κρήτης. Δραστηριοποιούμαι κυρίως με βάση την Αθήνα και έχω πάει από τον Εύρο μέχρι την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, μέχρι τη Ρόδο. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα με πολυήμερα, 2 και 3 εβδομάδες, συνέχεια με τον ίδιο κόσμο. Και δυστυχώς παντού βλέπουμε τα ίδια κακά παραδείγματα. Ένα 38 παράδειγμα, επειδή είμαι στην Αθήνα, βλέπω παράνομο, δηλαδή μη πιστοποιημένο ξεναγό μπροστά στην Παλιά Βουλή. Καλώ την τουριστική αστυνομία της Αθήνας. Η απάντηση της τουριστικής αστυνομίας της Αθήνας ήταν: δεν είναι η περιοχή της Ακρόπολης. Εμείς ελέγχουμε μόνο ό,τι είναι στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγήτου. Λέω συγγνώμη, δηλαδή η τουριστική περιοχή της Αθήνας είναι μόνο η Διονυσίου Αεροπαγήτου? Ναι, μου λέει. Όταν φτάσει με το καλό στη Διονυσίου Αεροπαγήτου, ξαναπάρτε μας τηλέφωνο και αν υπάρχει κάποια μέλη της τουριστικής αστυνομίας εκεί κοντά, θα το στείλουμε για έλεγχο. Οπότε ο κλάδος σας ανησυχεί ότι τώρα με τα νέα μέτρα που προωθούνται, αυτά τα φαινόμενα τα παρά οικονομίας ουσιαστικά, ναι, θα θεσμοθετηθούν. Μπορώ να σας δώσω και άλλα παραδείγματα. Είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε μία έρευνα, τον αντίκτυπο στην οικονομία όλων αυτών των παράνομων ξεναγήσεων. Στην Αθήνα, που είναι ένα πάλι καλό παράδειγμα, είναι τα λεγόμενα free tour, τα οποία έχουν έρθει κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας εισάγουν δηλαδή νόμους της Αμερικής στην Ελλάδα. Και όταν τους σταματάμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι κυρίως ξένοι, πολλοί από αυτούς είναι Άγγλοι, Αυστραλοί ή Αμερικανοί, φέρνουν σαν παράδειγμα την νομοθεσία της χώρας τους και τους λέμε: μα δεν είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αγγλία ή στην Αυστραλία, εδώ πέρα είναι η Ελλάδα και ο νόμος είναι αυτός. Και αυτός σου λέει: όχι, ισχύει ο νόμος της χώρας μου στην Ελλάδα. Πριν τον κορονοϊό που είχα κάνει την έρευνα, το μεγαλύτερο free tour της Αθήνας διακινούσε πάνω από 50.000 επισκέπτες. Την ίδια στιγμή που ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά νόμιμα γραφεία της Αθήνας, που γιόρταζε επίσης τα 60 του χρόνια στον τουρισμό, έλεγε το ίδιο πράγμα στην ιστοσελίδα του, ότι γιορτάζουμε τα 60 μας χρόνια στον τουρισμό και εξυπηρετούμε το χρόνο 50.000 άτομα. Δηλαδή ένας παράνομος 50.000, ένας νόμιμος 50.000. Ας κάνουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΑΔΕ λίγο τους υπολογισμούς, να δούμε ποια είναι τα διαφυγόντα κέρδη για το ελληνικό δημόσιο και για όλους μας φυσικά.